Τα οποία. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως, κύριε Κυρίτση. Αυτά τα οποία ο συνάδελφος, μισό λεπτό. Επειδή επίσης, είναι συνάδελφός μας, κάθε ένας που εκφράζει μια άποψη δεν ταυτίζεται. Ούτε με τον Γεωργιάδη, ούτε ξέρω εγώ ταυτίζεται. Με ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω ποιες ρίζες. Εγώ τι μπορώ να πω, μπορώ από τον κύριο Στρατούλη. Δεν ξέρω, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε. Επίσης, δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πει ριζοσπαστικές αλλαγές στην αγορά εργασίας όταν δεν υπάρχει κατώτερος μισθός. Μήπως να πληρώνουμε κιόλας για να εργαζόμαστε. Λοιπόν, για το Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε, επειδή γνωρίζει ότι τέλειωσε ο Σαμαράς, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει την γνωστή συνδικαλιά που λέμε, της σκλήρυνσης εν όψη διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο λέει είναι ταυτολογία. Ναι, προφανώς η κάθε κυβέρνηση σέβεται τις δεσμεύσεις προηγούμενες, κάνει μια νέα συμφωνία λοιπόν και σέβεται τη νέα συμφωνία την οποία πρόκειται να κάνει. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε δεν υπάρχει σε καμία ευρωπαϊκή συνθήκη. Το φτιάξανε ad hoc. Όπως φτιάχνονται όλα τα πράγματα στην Ευρώπη ad hoc, έτσι θα φτιαχτούν και τα καινούργια. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Κύπρου και τον Bank Run. Μετά την Κύπρο υπήρξε μια σημαντική αλλαγή. Μισό λεπτό πριν πάμε στην Κύπρο. Πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις ή όχι? Τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ο Σαμαράς, όχι βέβαια. Καταστρέψει τη χώρα. Ούτε για πλάκα. Μέσα σε αυτές τις δεσμεύσεις είναι και η παράταση του προγράμματος. Προφανώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συζητάει παράταση του προγράμματος, δεν συζητάει προληπτική πιστωτική γραμμή, συζητάει μόνο συνολική επαναδιαφράγματος. Μισό λεπτό, κύριε Μουραϊτάκη. Δηλαδή, μισό λεπτό, κύριε Στούπα, για να γίνει απολύτως καθαρό. Αν έχουμε. Πανικό σε εσάς δημιουργεί, κύριε Στούπα. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα. Κύριε Κυρίτση, εάν έχουμε εκλογές, λέω εγώ ένα υποθετικό σενάριο για να γίνεται πολύ κατανοητό στον κόσμο. Στις 25 Ιανουαρίου, δεν ξέρω καν αν πέφτει Κυριακή, αλλά λέμε τώρα 25 Ιανουαρίου. Mm-hmm. Την 26η ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει σπάω την παράταση του προγράμματος. Την 26η θα έχει πάρτι ο λαός, την 27η ο ΣΥΡΙΖΑ θα το πει αυτό. Ναι, μα το έχει πει σαφέστατα, δεν χρειάζεται να το πει δεύτερη φορά. Το έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν συζητάει αυτά τα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητάει μόνο μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση του χρέους και έχει στο πλευρό του το σύνολο σχεδόν των οικονομολόγων, των think tank, των μεγάλων επενδυτών, εκτός από μια μικρή ομάδα η οποία είναι οχυρωμένη πίσω από την σκληροπυρηνική γερμανική δεξιά και τους ελάχιστους συμμάχους που τους έχουν απομείνει. Ούτε καν οι Φιλανδοί δεν είναι πλέον στο Λονδίνο, Γερμανούς. Όταν πήγανε οι οικονομικοί υπεύθυνοι του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώσανε ότι υπήρχε το σύνολο των οικονομολόγων από πίσω από τις απόψεις. Ναι, απολύτως. Το θέμα του χρέους είναι ένα. Ποιος πουλούσε μετά τις επόμενες μέρες και κατέρευσε το χρηματιστήριο? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρετε. Το email του κυρίου Σπούνερ, ας πούμε, το οποίο διαψεύσατε, τις επόμενες μέρες επιβεβαιώθηκε. Το Capital Fund άδειασε τις μισές του θέσεις στην Ελλάδα. Θέλετε να θυμίσουμε τι είναι το Capital? Δεν ξέρω, εσείς πήγατε να τους κατησυχάσετε. Αν ήταν κάτι κακό, όπως λέει ο κύριος Λαφαζάνης. Πήγαμε στο Capital. Να μην πηγαίνατε να τους μιλήσετε. Δεν πήγαμε στο Capital. Κύριε Μωραϊτάκη, σε hedge fund δεν πήγατε να μιλήσετε? Λοιπόν, βεβαίως, πήγαμε και μιλήσαμε σε όλους. Λοιπόν. Ο πάτος των hedge funds είναι το capital. Ξέρετε, ο Πόλσον ο γνωστός, ο οποίος έχει προσπαθήσει να καταστρέψει διάφορες χώρες, την έχει φάει διάφορες φορές, είναι φίλος του Σαμαρά και κάνει έναν εκβιασμό στη χώρα τώρα, σιγά. Λοιπόν. Κοιτάξτε, αυτές είναι απλοϊκές αναλύσεις του 1930 και του Κομιντέρ. Ο φίλος του Σαμαρά. Να πάρουμε και ένα σχόλιο από τον κύριο Μωραϊτάκη και τον κύριο Βεργόπουλο.